κυρία Αντιδήμαρχε, αγαπητοί μας φίλοι, χρόνια σας πολλά. Σας καλησπερίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην απόψινή παράστασή μας, όπου μέσα από τραγούδια και κάλαντα, χορούς και παραδοσιακά μουσικά ακούσματα, μαζί και με τον πολύχρωμο πλούτο των εθνικών μας ενδυμασιών, προσπαθήσαμε και σας παρουσιάζουμε ένα επίκαιρο πρόγραμμα εισαγωγικό των εορταστικών ημερών που ήδη μας χτυπάνε την πόρτα. Στην προσπάθειά μας αυτή, πολλοί είναι όσοι μας πρόσφεραν απλόχερα βοήθεια και εξειδικευμένες γνώσεις, αξίζοντας τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μας. Επικεφαλής, ο πανελληνίος γνωστός δεξιοτέχνης του βιολιού Κυριάκος Γκουβέντας, που διευθύνει την παραδοσιακή ορχήστρα του Λυκείου μας. Και που μας τιμά με τη συνεργασία του. Η Μαλαματή Αναστασοπούλου είναι η υπεύθυνη των χορευτικών ομάδων και ο Απόστολος Μάρης έχει την ευθύνη της χοροδίας του Λυκείου μας. Ευχαριστούμε θερμότατα και συγχαίρομαι την παιδική χοροδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων, που τη γλυκιά παρουσία της συντονίζει η μαέστρος Κική Κουκουλή. Η ζεστή φωνή της Μαργαρίτας Αγγελοπούλου Ζαρμπόνη συνδέει αφηγηματικά τις εορταστικές ενότητες. Άξιοι συνεργάτες μας, οι δάσκαλοι των χορευτικών μας ομάδων, των παραδοσιακών μας οργάνων, καθώς και οι χορευτές και οι μαθητές μας. Ευγενική η προσφορά της Ρένας Βέργου που συμπράττει στα τραγούδια, καθώς και του Συλλόγου Υπηρωτών και του Επιμορφωτικού Φιλοτεχνικού Συλλόγου Φίνικα στα τοπικά τους κάλαντα. Τέλος, για την άψογη συνεργασία τους, ευχαριστούμε το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, την Αντιδήμαρχο κυρία Μενδρινού και την Επιτροπή Πολιτισμού για την παραχώρηση του Ιστορικού μας Θεάτρου, τους Νίκο και Μάγδα Κοντιζά για την επιμέλεια των φωτιστικών και των ηχητικών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έντυπα και ηλεκτρονικά για την προβολή και κάλυψη της εκδηλώσεώς μας και την εν γέννη στήριξή τους και για όλη τη βοήθεια που μας προσέφεραν εδώ τους υπεύθυνους του θεάτρου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε μέσα από τη λαϊκή μας παράδοση αυτές που τις λέμε Άγιες Μέρες, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Φώτα. Ένα δωδεκαήμερο γεμάτο ευχές και χαμόγελα. Ένα δωδεκαήμερο όπου άνθρωποι και σπίτια φέρνουν στο νου τους Χριστούγεννα αλωτινών εποχών και προσπαθούν να ζήσουν αγνότερα, ουσιοδέστερα το νόημά τους. Μέρες ζωγραφισμένες με έθιμα που αποτελούσαν πηγή χαράς, αγάπης και αδελφοσύνης που ένωναν τον κόσμο κάτω από τη Θεία Σκέπη. Το Λύκειο των Ελληνίδων Σύρου, κατεξοχήν φύλακα των παραδόσεών μας, προσπαθεί, κάνοντας ένα μακρύ ταξίδι στο παρελθόν, να φέρει στην επιφάνεια και να αναβιώσει εικόνες και σκηνές από γιορτινές στιγμές, από συνήθειες που από χρόνια τηρούνταν πιστά και έδιναν ένα ζωηρό χρώμα στη ζωή των κατοίκων του τόπου μας, που με ανυπομονησία περίμεναν να ακολουθήσουν το τυπικό και να γευτούν τη χαρά της γιορτής των παιδιών όλου του κόσμου. Από τα παλιά τα χρόνια μέχρι και σήμερα, απαραίτητα το σπίτι τέτοιες μέρες πρέπει να είναι στολισμένο, με το σκηνικό να περιλαμβάνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο ή αλλού ένα φυσικό κλονάρι σκήνου ή αρευτιάς. Και εδώ στα νησιά μας, ακόμα καλύτερα, το φωταγωγημένο καραβάκι, μήνυμα ενθύμησης στους θαλασσινούς και τους ξενιτεμένους. Χειροπιαστώ το νόημα με τα γιορτινά γλυκά και τα πανέρια με τα φρούτα και τους καρπούς. Οι παιδικές φωνούλες γεμίζουν ακόμα τους δρόμους, μεταφέροντας ανάλογα με τη γιορτή και το μήνυμα «Χριστός γεννάται σήμερον, χέρι η φύση όλη», και ακόμα εις αυτό το νέο έτος ήρθα να σας χαιρετήσω. Οι γιορτές του 12ημέρου κλείνουν με τα φώτα.
τα παραδοσιακά φαναράκια, ο αγιασμός των υδάτων, οι μύθοι και οι δοξασίες για τα ξωτικά και τους καλικατζάρους. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη στην αρχή του χρόνου να πιστέψει σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και αυτόν ακριβώς το σκοπό έχουν τα κάλαντα, το ποδαρικό, το γούρι της βασιλόπιτας. Να εξασφαλίσουν δηλαδή καλή χρονιά και ευτυχία. Ας ευχηθούμε να φύγει ειρηνικά το 2015 και ας ετοιμαστούμε ψυχήτα και σώματι να υποδεχτούμε τη γέννηση του Θεανθρώπου και την καινούρια χρονιά. Και με αυτές τις ευχές ας ξεκινήσουμε το απόψινό μας μελωδικό ταξίδι. Στου όνειρου τα μέρη, μικροί, μεγάλοι, όλοι μαζί. Και με το νου και την ψυχή θέλουμε να γυρίσουμε και να αναπολύσουμε τα παιδικά τα χρόνια. Τις μέρες τις χαρούμενες, τις γιορτινές εκείνες, όπου τραγούδια ακούγονται στις γειτονιές, στους δρόμους. Τραγούδια που μας ιστορούν, γιορτές μας αναγγέλουν. Κάλαντα ή κόλιαντα, ευχητικά τραγούδια, εγκομιάζουν ψάλλοντας του τόπου μας καλούδια. Του δωδεκαήμερου γιορτές, έθιμο από τα παλιά να λες, που ακμάζει ακόμα σήμερα και ανθεί απ' άκρη σ' άκρη. Γιορτή ξεχωριστή, μες στην καρδιά κρυμμένη. Αυτά θα ιστορίσουμε τη σήμερον ημέρα. Και με τραγούδια και χορούς πάμε σε χρόνους μακρινούς και στην αρχαία Ελλάδα. Τον ερχομό του Διόνυσου ψάλανε τα παιδιά, με λιάς κλαδιά στα χέρια τους, καράβια αγκαλιά, και όλοι μαζί προσεύχονταν για την καλή σοδιά. Της Ερησιώνης η πομπή, έθιμο στολισμένο, λευκό μαλλί σε κλόνο ελιάς, στολίδια φορτωμένο. Και είναι οι κλωστές σαν προσευχές, γέρνουν στο ανέμου τις τροφές. Στη Ρώμη ταξίδεψαν μετά τα έθιμα τα ελληνικά. Εκεί αφομοιώθηκαν και άλλαξαν πολλά. Καλένδες είπανε αυτές τις μέρες τις εορταστικές. Και πρώτη του χρόνου ορίσανε την πρώτη του Γενάρη. Κάλαντα από την καλένδα, τις λέξεις καλεντάρι. Καλό, ρήμα ελληνικό, το νόημα μεγάλο. Στα χρόνια τα Βυζαντινά, κάλαντα ψάλαν τα παιδιά. Χριστού τη Θεία Γέννηση και ευχές στο σπιτικό. Καλαντιστές και μουσική, τσαμπούνα και νταούλι, λαούτο, τρίγωνο, βιολί. Με λόγια διαφορετικά, συγκίνησης και δέους, μες στην ψυχή και τη ζωή, με πράξη τελετουργική. Παραμονή Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά και φώτα, τραγούδια του αγερμού, τραγούδια των παιδιών, ομαδικά τραγούδια, με αμοιβή συμβολική, γλυκά, καρύδια, μέλη. Αναρθώστε
πάντα της Θράκης μας και από τη Μακεδονία και ανάμεσα από τους χορούς που χρόνια τους κρατούν, στην Ήπειρο θα κλείσουμε το πρώτο μας ταξίδι. Αρχάγγελοι θα φέρουνε δώρα της Παναγίας. Αλλού, άγγελοι χαίρονται και τα δαιμόνια σκάζουν. Κι αλλού, γυναίκες φτιάχνουν σπάργανα και το Χριστό αλλάζουν. Σαράντα μέρες, σαράντα.
νερό που κατρακυλάει στις πλαγιές της Πίνδου και του Ολύμπου, το ταξίδι συνεχίζει. Στην Πελοπόννησο ήρθαμε, στην Αρκαδία, στη Μάνη, όπου τα γόρια των χωριών ψηλά από τα βουνά «Κόλιαντα» φώναζαν μαζί, να τους ακούσουν όλοι. Και έτσι προμηνούσανε της γέννησης χαρά. Και τε μάθετε πόσο
ο πέλαγος και από όλα τα νησιά, παντού αντιχούν τα κάλαντα και ψάλουν οσανά. Μα το ταξίδι τέλειωσε και φτάσαμε στη Σύρο και τα παιδιά μας με χαρά και δέος τα ακούμε να μας ρωτούν με μια φωνή και φέτος να τα πούμε! Σήμερα επιφεύγει η πόλη, Χριστός γεννά.
και πάλι πάρα πολύ που μας συντροφέψατε στο απόψινό μουσικοχορευτικό μας ταξίδι. Ελπίζομαι να το ευχαριστηθήκατε, να ήταν καμιά ωραία εισαγωγή για τις γιορτινές μέρες που έρχονται. Με το τελευταίο μας χειροκρότημα, να προσφέρουμε και ένα συμβολικό λουλούδι στους επικεφαλείς συντελεστές όλης αυτής της απόψινής ωραίας βραδιάς. Να ξεκινήσουμε από το Φίνικα, τον κύριο Ιωσήφ Πρίντεζης. Ελάτε μπροστά. Όχι όλοι, ναι. Και την κυρία Ελένη Μπαϊλή από το Σύλλογο Υπηρωτών. Τους δασκάλους των οργάνων του Λυκείου μας. Η Γεωργία Ηλίτσα. Ο Αντώνης ο Κονσολάκης. Η Κατερίνα η Βαρδούση με τα βιολιά της. Ο Νίκος ο Ρούσος και ο Γιάννης ο Λουδάρος. Η δάσκαλή μας χορού, η Μαρία η Κορφιάτου. Ελάτε πιο μπροστά οι δάσκαλοι λίγο να σας δούμε. Η Άννα η Χρήστου. Η Βάσο Χερουβίμ. Και ο Φώτης Καλκαβούρας. Να ευχαριστήσω με τη Μαργαρίτα με τη ζεστή της αφήγηση. Η υπεύθυνη των χορευτικών μας, η Μαλαματία Αναστασοπούλου. Η κυρία Κική Κουκουλή με την παιδική χοροδία. Ο Αποστόλης ο Μάρης που διευθύνει τη χοροδία του Λυκείου και εμπνέεται πολύ στη μουσική. Και βεβαίως ο επικεφαλής, ο Κυριάκος ο Κουβέντας, που έστησε όλη αυτή την παράσταση και που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου μας και εγώ προσωπικά, όλοι οι συντελεστές της παράστασης αυτής, οι συνεργάτες μας, σας ευχόμαστε καλές γιορτές, ευλογημένα Χριστούγεννα και για την καινούργια τη χρονιά που μόλις ανατέλει, οι μέρες να είναι ζάχαροι και οι μήνες της στο μέλι. Καλή σας νύχτα.